Σήμερα, 6 του μηνός Μαΐου, γιορτάζει ο Άγιος Ιώβ. Ο Ιώβ. Πω πω διαβάζει κανένας στη ζωή του στην Παλαιά Διαθήκη και λέει «Δεν γίνεται». Αυτός κατάφερε να κάνει υπομονή ως όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Μιλάμε για υπομονή όμως. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Είχε λέει αποκτήσει πολλά υπάρχοντα, πολλά κτήματα, πολλά ζώα, πολλά παιδιά και συνεχώς όμως δόξαζε το Θεό. Δόξα το Θεό έλεγε και όλα. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Και τον φθονεί ο διάβολος και πάει στο Θεό και του λέει «Κοίτα να δεις». Είναι λέει εκείνος ο δούλος ο Ιώβ και δοξάζει και ξαναδοξάζει επειδή έχει όλα τα αγαθά σε δοξάζει. Αν πάψει να έχει αγαθά θα πάψει και να σε δοξάζει. Μπορείς του λέει ο Θεός το διάβολο να του κάνεις το κακό, αλλά την ψυχή δεν θα του την πάρεις. Για να δεις πόσο θα με δοξάζει μέχρι το τέλος. Και αρχίζει λοιπόν να καταστρέφει ο διάβολος τα πάντα και τα υπάρχοντα και τα ζωντανά και τα χωράφια και τα γεννήματα και τις τροφές και όλα. Πεθάναν τα πάντα, τα παιδιά, οι νύφες, τα αγκόνια. Όλοι πεθάνανε, τα ζωντανά. Συνέχισε όμως ο Ιώβ. Δόξα το Θεό, δόξα ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Να είναι ευλογημένος ο Θεός. Στο τέλος, του δίνει και πληγές ο διάβολος. Του γεμίζει το σώμα πληγές μεγάλες και ο ίδιος για να αναπαυτεί από τις πληγές πήγαινε και κάθονταν πάνω στην κοπριά των ζώων, στις βρωμιές των ζώων, από τη ζέστη και την κάψα από τις βρωμιές των ζώων αναπαύονταν λίγο το κορμί του και στο τέλος πάει και η γυναίκα του και του λέει δεν έχεις λέει τίποτα μέσα σου αξιοπρέπεια. Βλαστήμησε και εσύ, λέει, εναντίον του Θεού. Τι σου έχει κάνει, λέει, τα πάντα σου πήρε και ακόμα και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα ζωντανά μας και τα σπίτια μας και τα υπάρχοντά μας και τώρα, λέει, δες πως κατάντησες. Βρώμικος με στις βρωμιές και άρρωστος με πληγές. Ο Σάφρον γίνει ελάλησας, της λέει. Ανόητη γυναίκα. Κύριος έδωκε. Κύριος αφίλετο. Ο Θεός λέει μου τα έδωσε και ο Θεός μου τα πήρε πίσω. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Και τότε σκάει λέει. Σκάει ο διάολος και λέει όντως αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Και έδωσε ο Θεός λέει στον Ιώβ πλείωνα τον πρώτο, πολύ περισσότερο από τα πρώτα. Τώρα θα σας πω και μια άλλη ιστορία ή θα σας την πω στο επόμενο αυτή την ιστορία για να έχει και λίγο αγωνία.